δεν έρχομαι πάντοτε στο τέλος της ομιλίας που κάνουν εδώ οι προπονητές κτλ. Πραγματικά έτσι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος για το σημερινό παιχνίδι. Δεν είχα σκοπό να έρθω, απλά και μόνο από σεβασμό στον coach και στην ομάδα του Εργοτέλη. Γιατί πραγματικά πρέπει να σέβεσαι κάποια πράγματα στη ζωή σου. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές διαδικασίες του παιχνιδιού. Επιγραμματικά θεωρώ, με όλο το σεβασμό ξανά, ότι ήμασταν καλύτεροι. Ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα. Και δυστυχώς το παιχνίδι ήταν δύο παιχνίδια, όπως όλα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν καθαρά δύο παιχνίδια. Το πρώτο κερδίσαμε, το δεύτερο το χάσαμε. Δεν θεωρώ όμως ότι το χάσαμε. Γι' αυτό δεν θα πω σε κάτι παραπάνω τεχνικά, γιατί δεν θεωρώ ότι παίχτηκε εκεί το παιχνίδι σήμερα. Παίχτηκε σε άλλα πράγματα, όπως είδε και ο κόσμος. Ίσως πληρώνουμε, ίσως και κάποιες αδικίες του. Ίσως δεν ήμουνα μέσα γενικώς από στιγμιότητα και από την παραρέουσα ατμόσφαιρα που ακούω για το για ένα μάτς του Εργοτέλη. Και ίσως την πληρώσαμε εμείς. Χωρίς να θέλω να εξομορφή σε τίποτα για την ομάδα του Εργοτέλη ή σε κάτι άλλο. Εγώ κάνω τη δουλειά μου εδώ, είμαι συγκεντρωμένος στη δική μου ομάδα, με ενδιαφέρει δική μου ομάδα. Αλλά πείτε μου τώρα τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, όταν προετοιμάζουμε εδώ τα παιδιά, όπως και η αντίπαλη ομάδα, και ερχόμαστε να παίξουμε ποδόσφαιρο και τελικά παίζεται κάτι άλλο. Παίζεται κάτι διαφορετικό. Τι να πεις στους ποδοσφαιριστές, τι να δουλέψεις, τι να κάνεις, τι προγραμματισμούς, τι, δεν ξέρω τώρα αν αυτό το πράγμα θεωρώ. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι το πιο δύσκολο άθλημα, ειδικά από αυτούς στους οποίους ασχολούνται και ειδικά όσον αφορά προπονητές και ποδοσφαιριστές. Το πιο δύσκολο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να διαχειριστείς τόσα πράγματα. Κατά τα ψέματα, δεν έχω να πω κάτι όσον αφορά τι σε άλλα παιχνίδια αναλύουμε και έχω χάσει, πάλι έχω πει διάφορα πράγματα. Αλλά τώρα δεν βρίσκω λόγια να μιλήσω, χωρίς, επαναλαμβάνω, να υποτιμήσω την αντίπαλη ομάδα. Αλλά δυστυχώς νιώθω μία για τον συγκεκριμένο, κυρίως για τον άρχοντα του αγώνα, για τους ακραίους δεν έχω τόσες πολλές ας πούμε στάσεις, αλλά για τον άρχοντα, μόνο άρχοντας δεν ήταν. Μας έβαλε μέσα στην περιοχή μας, δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι, δεν μπορούσαμε να μαρκάρουμε, δεν μπορούσαμε να πασάρουμε. Εντάξει, μας απέβαλε τον παίκτη. Για τον πέναλτι ρώτησα τα παιδιά, εντάξει, θα το ξαναδούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι. Αλλά γενικώς η όλη του η διάθεση μας προειδοποιεί και μας απειλεί στο ημίχρονο ότι θα μας κάνει τι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τότε να το γυρίσουμε το ποδόσφαιρο, ας φύγουμε όλοι, να μπουν άλλοι στη θέση μας και να ασχολούνται, να φύγω κι εγώ, να φύγει και ο Σούλης, να φύγουν και οι ποδοσφαιριστές και ας παίζουν άλλο το παιχνίδι και ας ανεβαίνουν όσοι θέλουν και όσοι κατεβαίνουν και όσοι παίζουν. Τι ασχολούμαστε με το αντικείμενο, τι να κάνουμε εμείς δηλαδή. Συγγνώμη που θα το πω, δηλαδή νιώθω αυτή τη στιγμή σαν να έχω ένα κόκκινο φαναράκι σε κάποιες οδούς της Αθήνας και έρχονται και ασελγούν πάνω μου, έτσι νιώθω. Και το λέω στα ίσα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μπαίνουμε μέσα και να έχω αυτή τη συμπεριφορά από διαιτητή. Τι είμαστε. Πάω να του μιλήσω και μου λέει: ξέρεις σε ποιον μιλάς. Ποιος είναι δηλαδή, τι είναι αυτός. Αν του απευθύνω εγώ σεβασμό σε κάτι. Εμείς τι είμαστε δηλαδή, δεν μας σέβονται εμάς, τι είμαστε. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί εντάξει, σέβομαι και εσάς εδώ και το χώρο στον οποίο εργάζομαι, αλλά δυστυχώς νιώθω αειδιασμένος. Είσαι καλύτερος, μπαίνεις μέσα, τα λες, παίζεις. Το παίρνεις, φεύγεις. Σου δίνω το χέρι, γεια. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ακύρωνε την κολπική του Εργοτέλη, ας πούμε, κανονικώς με την προοδευτική. Γιατί δεν κάνει κάτι άλλο, γιατί δεν την. Δεν κατάλαβα. Γιατί να την πληρώσω εγώ. Γιατί να την πληρώσω εγώ, τα λέω εγώ η ομάδα μας. Επειδή είμαι εγώ τώρα και αντιπροσωπεύω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχω φύγει από το σπίτι μου, έχω φύγει από τα παιδιά μου, για να έρθω εδώ για ποιο, για αυτήν την αδικία. Τι να κάνω, για πείτε μου, σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Ούτε καν θέατρο. Τι θέατρο, του παραλόγου είναι αυτό. Δεν ξέρουμε να πάμε αύριο να κάνουμε αποκατάσταση, θα πάμε να κάνουμε την Τρίτη. Τι να κάνουμε, πείτε μου. Σε τι να πάω. Πού ξέρεις τι να δουλέψεις. Ούτε ο Κόπερφιλντ είμαστε. Βασιζόμαστε σε κάποιες αρχές μαζί με τη δυναμική μας προσωπικότητα για τα ταλέντα των ποδοσφαιριστών να βγάζουν πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν το λέω για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε χάσει 4 παιχνίδια και στα 4 έχουν γίνει σφαγές. Σφαγές.
Τι να πω, πείτε μου, δεν ξέρω άλλο κάτι άλλο να πω. Εγώ ξέρω τα ποδοσφαιρικά. Όλα τα άλλα δυστυχώς μπαίνω και βλέπω όμως μια άλλη εικόνα. Δυστυχώς για το σεβασμό θέλω να πω, παιδιά, αυτά είχα να πω. Συγχαρητήρια στον Εργοτήλη για την πορεία του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά δεν έχω κανένα θέμα και σε όλες τις ομάδες που διεκδικούν. Και στα δικά μου παιδιά, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Κάθε αγώνα πραγματικά. Μόνο καλά και μπράβο, να τους πω τίποτε άλλο. Να είστε καλά, αυτά. Όταν λέτε σας απείλησε ο διαιτητής στο γήπεδο να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο. Όχι προσωπικά εμένα. Ήρθαν μέσα στο ποδητήρα και του μίλησε έντονο ύφος ο διαιτητής και μας ότι ισόρθηκε καλά. Κανονίστε να τον αφήσει, δηλαδή οι αντίπαλοι είμαστε μας βάραδε. Πώς θα παίξουμε δηλαδή. Μην ακουμπάτε λέει τους παίκτες, μην κάνετε, μοιράνετε, μην δείχνετε και στο παραμικρό. Έδινε, δεν μπορείς να μαρκάρεις. Πώς να παίξεις ποδόσφαιρο, πείτε μου. Πώς μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Πώς. Αν μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο μαζί σας, ελάτε μαζί μου να το περάσουμε στα παιδιά, να το διδάσκουμε, να το κάνουμε, να το δείξουμε. Εγώ δεν ξέρω άλλο τρόπο. Έτσι. Αυτό. Αυτό μας μίλησε πολύ επιτακτικά, κάπως έτσι. Έτσι. Αυτό μεταφέρθηκε. Εδώ είναι και ο ποδοσφαιριστής. Αυτό εισπράξαμε. Δεν κατάλαβα τι να μην ακουμπάμε και να μην κάνουμε. Ποδοσφαιρικά κουμπά, γιατί χτύπησαν κανένα παιδί. Άξι, σε μια φάση που χτύπησε ένα παιδί, δεν καταλάβω. Και μάλιστα άλλη φορά κόντευε να πεθάνει ο ποδοσφαιριστής. Τι βάξι, λέω κόντευε να πεθάνει και δεν σταματήσαν οι αντίπαλοι στον εθνικό και μας βάλανε γκολ στο τρίτο λεπτό. Είπαμε τίποτα. Σημαίνει στο ποδοσφαιρικό αυτό, δεν είπαμε να πει τι επίτηδες.